καλησπέρα σας. Είμαστε Κυριακή βράδυ στο τακτικό μας ραντεβού στο Βιβλιοβούλιο και έχουμε απόψε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Φίλη, ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρίτανη άλλοτε του Πολυτεχνείου Κρήτης και πεζογράφο και ποιητή. Κύριε Φίλη, γεια σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Πιμπλή, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Η τιμή και η χαρά είναι δική μου. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ με αφορμή το έκτο σας μυθιστόρημα. Mm-hmm. Γιατί παρόλο που είχατε πάντα μια πολύ διακριτή επιστημονική καριέρα, παράλληλα ασχοληθήκατε πάντοτε και με το μυθιστόρημα, mm-hmm. δηλαδή δεν είναι μια ενασχόληση πρόσφατη μετά το πέρας, ας πούμε, της ακαδημαϊκής καριέρας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για το έκτο σας μυθιστόρημα, το οποίο λέγεται «Πολεμούσαμε σκιές», έχει εκδοθεί πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Έναστον, το οποίο πραγματεύεται αρκετά δύσκολα θέματα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Έχει κεντρικό ήρωα τον Αντώνη, έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε και πολέμησε στην Κορέα. Και ο πόλεμος Κορέας είναι ένα κεντρικό θέμα της πλοκής. Ξεκινάει όμως από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει και στο Ναύπλιο. Θα τα δούμε λίγο αυτά, από όπου κατάγεστε άλλωστε. Πείτε μας λίγο τι ήταν αυτό που σας έτσι έκανε να θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, δηλαδή μυθιστορηματικά με τον πόλεμο της Κορέας. Mm-hmm. Είναι πιθανόν ένας πόλεμος λίγο αποθυμένος, ας πούμε, στη μνήμη. Κρυμμένος, θα λέγατε. Τον έχουμε κρύψει. Γιατί πολεμήσαμε στην άλλη άκρη της γης. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο. Ναι. Και μάλιστα σε ένα πόλεμο ο οποίος, όπως όλοι οι πόλεμοι, ήταν παράλογος. Δεν μιλάω για απελευθερωτικούς πολέμους. Μιλάω για πολέμους, ναι, όπως αυτός. Σκοτώθηκαν μερικά εκατομμύρια άνθρωποι, όχι μόνο στρατιώτες, κυρίως άμαχοι, για να σταματήσουν εκεί που ξεκίνησαν, στον 48ο παράλληλο. Δηλαδή ήταν μια σχιζοφρένεια. Σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι γι' αυτό. Τώρα, κάτι ανάλογο με τα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου, ναι, Πολέμου. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Πώς μου ήρθε αυτό το πράγμα τώρα. Πριν από αρκετά χρόνια είχα δει μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο όπου κάποιος από το εξωτερικό αναζητούσε τον πατέρα του. Ο πατέρας του είχε πολεμήσει στην Κορέα. Αν θυμάμαι καλά ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτός ο άνθρωπος, μόλις τέλειωσε ο πόλεμος, επιβίωσε εκεί, γύρισε πίσω στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να βρει δουλειά, πήγε μετανάστη στο εξωτερικό, έγινε επιχειρηματίας εκεί, έκανε οικογένεια. Αυτός ήταν ο γιος του και μια μέρα, επειδή κουβαλούσε πάνω του ο άνθρωπος αυτός επί δεκαετίες αυτό το μετατραυματικό στρες των μαχών που είχε ζήσει, οι οποίες ήταν πραγματικά σκληρές και αιματηρές, πήρε ένα αεροπλάνο και χάθηκε και εξαφανίστηκε και τον αναζητούσε ο γιος του. Και έτσι λοιπόν με βάση αυτό έκατσα και ερεύνησα το ζήτημα περίπου μια διετία από αρχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, του Ελληνικού Στρατού, από ψυχιατρικές αναλύσεις γιατί είναι πλήση εγκεφάλου φερυπίν που έκαναν οι Κινέζοι στους εχμαλώτους, από μνημονεύματα πολεμιστών της Κορέας, ακόμη και επιστολές βρήκα ανθρώπων που πολέμησαν στην Κορέα και έτσι μέσα σε μια διετία περίπου έφτιαξα μια κάπως ολοκληρωμένη ιδέα, είχα τις δικές μου ιδέες στο μεταξύ και μετά ξεκίνησα να το γράφω. Mm-hmm. Έτσι ναι, κατέληξα. Πώς είναι ήταν οι στρατιώτες που πήγαν οι Έλληνες στην Κορέα? Εδώ έχετε ένα τάγμα των 400, ναι, κάπου, ναι, εκεί. Ναι, κάπου 500. Είχαμε πάντα μια μονάδα της τάξης των 1000 ατόμων. Συνολικά πέρασαν από εκεί περίπου 5.000. Γιατί κράτησε μια τριετία ο πόλεμος και, ναι, εν συνεχεία έμειναν. Έφυγε το εκστρατευτικό σώμα το δικό μας από εκεί τελείως προς τα τέλη του 50, στις δεκαετίες, mm-hmm, του 50. Γύρω στις 5.000 πέρασαν από εκεί, σκοτώθηκαν 186 στρατιώτες και αξιωματικοί, χάσαμε και αρκετά αεροπλάνα, γιατί είχαμε στείλει και αεροπλάνα μεταγωγικά, αλλά το χειρότερο είναι ότι όσοι επέστρεψαν, στην πλειοψηφία τους είχαν αυτό το μετατραυματικό στρες, το οποίο δεν σε εγκαταλείπει. Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες για τους Αμερικανούς, δηλαδή. Και όχι μόνον. Στο Βιετνάμ το είχαμε και. Βεβαίως, και δεν είναι θέμα μόνο πολέμου. Μετατραυματικό στρες έχουν και οι άνθρωποι αυτοί που επέζησαν από τα Τέμπη πρόσφατα.
Ναι. Το τραυματικό στρες έχουν και αυτά τα παιδιά που δέχονται επιθέσεις από hooligans διαφόρων ποδοσφαιρικών σωματείων. Με το τραυματικό στρες μπορεί να έχει μία σύζυγος, σπανιότερα ένα σύζυγος, γιατί η συζυγική σχέση είναι βίαιη και κακή. Είναι γενικότερη. Ή κάποιος μαθητής που δέχεται εκφοβισμό στην αυλή του σχολείου του. Ναι. Είναι γενικότερο θέμα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και το οποίο δεν μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Ειδικά μάλιστα το ζήτημα των πολεμιστών ναι. της Κορέας δεν το έχουμε. Και εγώ ο Σάκης έχει τύχει να γνωρίσω ανθρώπους που πολέμησαν. Σπάνια το συζητάνε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Το έχουν αποθήσει. Το έχουν αποθήσει. Αλλά όμως οι στρατοί παγκοσμίως το είχαν θάψει αυτό το ζήτημα για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι ήθελαν να τους κρύψουν να μην ασχολούνται με αυτούς, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι αν το δεχόντουσαν αμέσως ότι αυτό είναι μια ψυχολογική, νευρολογική νόσος, γιατί είναι νευρολογική νόσος, ναι. Μεταβάλλει το εγκέφαλο, συνδομή του εγκεφάλου σε αυτές τις καταστάσεις. Αν το δεχόντουσαν, θα γινόντουσαν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αγωγές και μηνύσεις, οπότε το απέφευγαν. Αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή η νευροεπιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έχουν γίνει πλέον νευροαπεικονιστικές μελέτες και έρευνες και εξετάσεις, είδανε ότι δεν μπορούσαν να το αρνηθούν, ότι είναι πραγματικότητα, ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου που υφίσταται την τρομερή καταπίεση της μάχης, του πολέμου ή ότι οποιασδήποτε άλλης καταπίεσης, μεταβάλλεται δομικά. Τα αμύγδαλα που είναι στη βάση των ημισφαιρίων μεγαλώνουν, γίνονται πολύ πιο ευαίσθητα σε ερεθίσματα, ο υπόκαμπος μικραίνει, ο προμετωπικός φλοιός δεν έχει πολύ μεγάλο έλεγχο σε αυτά, και οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν από εφιάλτες, από εκρήξεις βίας, απρόκλητης βίας, από σκέψεις αυτοκτονικές, από έλλειψη ικανότητας να συγκεντρωθούν, από έλλειψη ικανότητας να συνάψουν μια σχέση, οποιασδήποτε φύση σχέση. Είναι ουσιαστικά άνθρωποι που είναι ημικατεστραμμένοι και πολύ δύσκολα απαλλάσσονται από αυτό το πράγμα, ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Και το περιγράφετε καλά αυτό, δηλαδή οι ροές σας πράγματι, ναι. ενώ προσπαθούν και κατά καιρούς βρίσκουν το δρόμο τους στη ζωή, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ξεχάσουν. Δεν μπορούν να ξεχάσουν. Και μάλιστα μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα για να ξεχάσουν, αλλά τελικά κάποια στιγμή η μνήμη επανέρχεται Βεβαίως. Στο τραύμα. Βεβαίως. Να πούμε όμως δύο λόγια έτσι για την μπλοκή. Yeah. Έχουμε τον Αντώνη, ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη, σωστά. Mm-hmm. Και ο πατέρας του είναι κλεισμένος στην ακροναυλία. Ως αριστερός από την εποχή του Μεταξά, έτσι. Ακριβώς, προπολεμικά αυτό. Προπολεμικά. Ναι, και ναι. αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, γιατί και αυτό δεν το έχουμε συζητήσει αρκετά. Δηλαδή, άνθρωποι που ήταν φυλακισμένοι για πολιτικούς λόγους, που παρελήφθησαν ως φυλακισμένοι από τους Γερμανούς στη κατοχή, και μεταφέρθηκε μια τέτοια περίπτωση είναι αυτός. Ναι, ναι. Και πήγαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εργασίας, ας πούμε. Καταναγκαστικής εργασίας. Ναι, κατευθείαν βεβαίως. Από τις φυλακές εδώ, ναι, ναι. στα στρατόπεδα στην Πολωνία. Ναι. Αυτό είναι, ή στη Γερμανία, είναι εντυπωσιακό. Ναι, ναι. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ποτέ δεν παραδέχθηκαν ότι είχαν πολιτικούς κρατούμενους. Ήταν όλοι ποινικοί. Κατά τις ελληνικές κυβερνήσεις. Mm-hmm. Και οι εκτελέσεις που γίνονταν, γιατί κάποιους τους εκτελούσαν κιόλας, mm-hmm. κάποιες εκτελέσεις γίνονταν στο Καλάμι, στα Χανιά, mm-hmm. Στο Φρούριο Ιτζεδίν. Σωστά. Οι εκτελέσεις που γίνονταν υποτίθεται πάλι για ποινικά αδικήματα. Η πραγματικότητα είναι ότι βεβαίως υπήρχαν κάποιοι ποινικοί, δεν το συζητάμε, αλλά ότι είχαμε πάρα πολλούς πολιτικούς κρατουμένους. Λόγω των φρονημάτων ήταν εκεί, και λόγω των φρονημάτων τους εκτελέστηκαν. Και υπάρχουν mm-hmm. τέτοιοι, είναι γνωστοί, υπάρχουν τάφοι τους, τα ονόματα είναι καταγεγραμμένα αυτά. Ναι, αλλά και αυτή η περίπτωση του να είναι κάποιος φυλακισμένος και να φύγει από μια φυλακή σε μια άλλη, ναι, τελείως ναι. άλλης φύσης πάλι. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι ναι. τρομακτικό, δηλαδή βέβαια. Πρέπει να ήταν μια εμπειρία βέβαια.
Αδιανόητη. Και να σας πω ότι η ιστορία που περιγράφω εκεί, της Ελιάνας, της μικρής Εβραιοπούλας, που ήταν, είχε συνάψει σχέση με τον Αντώνη, το γιο του Δημήτρη, και η οποία καταλήγει στο Μπίρκενάου του Auschwitz, στην Πολωνία, η ιστορία είναι πραγματική. Αυτή, ναι, που η κοπέλα πετάει χαλίκια στο πρόσωπο του SS, του πέφτει το πιστόλι, το παίρνει αυτή και τον σκοτώνει, είναι πραγματική ιστορία. Α, ναι. Ναι, ναι. Δεν ήταν Θεσσαλονικιά η κοπέλα αυτή, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά η ιστορία, ναι, είναι, μάλιστα, είναι ναι, πραγματική. Και ήταν μια ενέργεια αυτή που την οδήγησε και εκείνη άμεσα στο θάνατο. Αμέσως, βεβαίως. Ναι. Ενώ ήταν να πάει κανονικά στα τάγματα εργασίας, ναι, ναι, την έβαλαν στο φορτηγό κατευθείαν για το θάλαμο. Για το θάλαμο αερίων. Οπότε έχουμε ένα κομμάτι που διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη στην αρχή. Μετά είναι ο πόλεμος Κορέας και ο Αντώνης ενδεχομένως, δεν λέγεται ρητά αυτό, αλλά να δηλώνει και θελοντής ναι, για την Κορέα, επειδή έχει το τραύμα της Εβραιοπούλας. Ναι, αυτό του, δεν το λέμε. Και το αφήνω ως... Ναι, ναι, αλλά ναι, είναι λίγο... Είναι ένα ερώτημα, δηλαδή, πώς κάποιος εκείνη την περίοδο θα δήλωνε έτσι με χαρά εθελοντής να φύγει. Υπήρχαν λόγοι που κάποιοι δήλωναν εθελοντές. Είχαν μειωμένη θητεία κατά ένα τρίμηνο, αν θυμάμαι καλά. Επίσης, ξέρετε, όταν είναι κάποιος νέος, είναι ανώριμος. Αυτό είναι γεγονός. Και είναι νευρολογικό γεγονός. Δεν είναι γεγονός φιλοσοφικό ή φιλολογικό. Έχει, ειδικά οι αρσενικοί, οριμάζουν αργότερα από τα κορίτσια, κατά μέσον όρο. Λοιπόν, η οριμότητα έρχεται γύρω στα 25, πάνω κάτω. Ένας λοιπόν 19 χρόνων ή 20 χρόνων είναι κατά μέσον όρο ανώριμος. Έχει αυτό αυτή την τάση να είναι ο παλικαράς, ο ζόρικος, ο μάτσο που λέμε. Λοιπόν, και μπορεί να βλέπει και τον πόλεμο, επειδή έχουμε εκπαιδευτεί στα σχολεία μας και στις ιστορίες που ακούμε να θεωρούμε τον πόλεμο κάτι καλό, κάτι ένδοξο, κάτι σημαντικό. Ίσως κάποιοι από αυτούς βλέπουν ρομαντικά τον πόλεμο, ενώ δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στον πόλεμο, απολύτως τίποτα. Ο πόλεμος είναι φόνος και φρίκι. Και φρίκι. Και καταστροφή του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος. Ναι. Λοιπόν, ειδικά εκεί στην Κορέα πρέπει να... Βέβαια. Ναι, βέβαια. Και τώρα στην Ουκρανία. Και τώρα στην Ουκρανία, ναι. Αυτό το τι και θα στο Βιετνάμ. Μετά. Βέβαια. Το Βιετνάμ ακόμη και τώρα υποφέρει από τους ραντισμούς που έκαναν οι Αμερικανοί στη ζούγκλα, την οποία την κατέστρεφαν βάζοντας ένα μείγμα, το λέγανε Agent Orange, και ήταν ένα μείγμα δύο χημικών, που είναι καρκινογόνα και τα δύο, του 2-4D και το 2-3-4T. Αυτά τα δύο τα βάζαν σε βαρέλια μέσα, τα οποία είχαν κάτι πορτοκαλί λωρίδες, γι' αυτό το λέγανε Agent Orange, ναι, και καταστρέφαν τη ζούγκλα. Την καίγανε, κυριολεκτικά. Ή πέφτανε τα φύλλα για να μπορούν να βλέπουν τους, τους κρυμμένους. Και ακόμη και σήμερα υποφέρει το περιβάλλον, διότι αυτά τα χημικά περιέχουν μέσα φεριπίν διοξίνες, οι οποίες είναι άκρος τοξικές και καρκινογόνες. Ακόμη και σήμερα η ζούγκλα υποφέρει στο Βιετνάμ. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είχαν λοιπόν ιστορίες στο μυαλό τους, ηρωισμού και παλικαριάς και μαγιάς, να το πούμε απλά. Είχαν και το δέλεαρ της μειωμένης θητείας. Είχαν και το δέλεαρ ότι θα τους πληρώναν και κάποια, γιατί τους δίνανε κάποιο επιμίσθιο κάθε μήνα. Ναι. Κάποιοι άλλοι όμως πήγανε κατά ανάγκη, γιατί είχαν φάκελο, και το υπονοούμενο ήταν ότι έχεις φάκελο, δεν θα βρεις δουλειά άμα φύγεις από το στρατό. Επομένως, ή πας ή θα σε καταδιώκει ο φάκελος. Και έτσι ήταν όλο αυτό το μείγμα. Το μείγμα και ναι, το αλυσβερίσι. Το... Ναι. Ναι. Και ο ήρωας εν τέλει καταλήγει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από χρόνια. Ναι. Ναι. Μετανάστης. Μετανάστης. Γιατί παρόλα αυτά, όταν επέστρεψε, δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο του εδώ. Επιτυχημένος μετανάστης, ας πούμε, αλλά κουβαλούσε πάντα το τραύμα αυτό. Εμείς ως χώρα τον πόλεμο αυτό τον έχουμε, όπως λέτε, αποθήσει και κρύψει. Αυτό έγινε απλώς και μόνο γιατί ήταν ένας μακρινός πόλεμος που δεν μας αφορούσε και μπήκαμε
κακώς εκεί έγινε γιατί δεν κερδίθηκε και τίποτα, χάθηκαν ζωές. Τι πόλεμος ήταν αυτό? Δηλαδή ακόμα και σήμερα είναι και δύσκολο να το εξηγήσεις γιατί. Ακριβώς. Γιατί μια χώρα πολέμησε εκεί, έτσι δεν είναι? Η χώρα μας πολέμησε εκεί πρώτα-πρώτα για να ικανοποιήσει τους Αμερικανούς, για να είναι θετική στο να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Και μπήκαμε το 52, αν θυμάμαι καλά, μπήκαμε στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Λοιπόν, αν λέγαμε όχι, πιθανόν να μην μας, να μας έφεραν δυσκολίες. Mm-hmm. Τώρα, αν είναι καλό που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ ή όχι, είναι άλλη παράγραφος. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως, και μεγάλη κουβέντα. Το ΝΑΤΟ δεν έχει φέρει πουθενά ειρήνη. Βομβάρδισε το Βελιγράδι, κατέστρεψε τη Λιβύη, κατέστρεψε το Ιράκ, κατέστρεψε το Αφγανιστάν. Είναι άλλο ερώτημα αυτό. Αλλά να συνεχίσουμε στο θέμα. Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν μπήκε για αυτόν τον λόγο. Επιπλέον η Ελλάδα ήταν μετά το πέρας ενός καταστροφικού παγκοσμίου πολέμου, μιας καταστροφικής κατοχής, όπου είχε διαλυθεί, δεν υπήρχε τίποτα. Και, υπήρχε, και μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος ήταν εξίσου καταστροφικός και βίαιος. Και επομένως αναζητούσε τρόπους να σταθεί στα πόδια της, και για να σταθεί στα πόδια της μια χώρα καταστραμμένη χρειάζεται το διεθνή παράγοντα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι μόνη της. Και αυτό είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, οπότε μας είπαν να στείλουμε κάποια μονάδα και στείλαμε. Στείλαμε το minimum κατά βάση, είναι ένα τάγμα είχαμε εκεί πέρα, της τάξης των 500 ανδρών, φτάσαμε και 1000 άνδρες, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Από τον Πειραιά φύγανε με πλοίο. Ναι, από τον Πειραιά φεύγανε με πλοίο. Η υπόθεση είναι ότι θυμάμαι ένα στρατηγό που κάποια, αυτό ήταν επί δικτατορίας, που απαριθμούσε τους ηρωισμούς της Ελλάδας, και κάποια στιγμή είπε και πολεμήσαμε για τα πάτρια εδάφη στην Κορέα. Και θυμάμαι πόσοι γελάσαν από κάτω. Έτσι, δεν ήταν για τα πάτρια εδάφη. Προφανώς, ναι. Και δυστυχώς στην Κορέα διεπράξαν πολλά εγκλήματα από όλες τις πλευρές. Όχι από την ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά πολέμησε και ηρωικά, πρέπει να το πούμε αυτό. Πολέμησε πραγματικά ηρωικά, σαν να υπερασπιζόταν τα σπίτια τα πατρογονικά. Αλλά έγιναν πολλά εγκλήματα από τους Νοτιοκορεάτες, από τους Αμερικανούς, από τους Κινέζους, από τους Σοβιετικούς σε κάποιο βαθμό. Ήταν ένας τρομακτικός βίος πόλεμος που κατέληξε τελικά στο μηδέν, στο τίποτα. Εκεί που ξεκινήσαν, εκεί μείνανε. Mm-hmm. Οι ήρωές σας έχουν υπάρχει το στοιχείο της ματαιότητας, ας πούμε, στις κινήσεις τους, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, στη συμπεριφορά τους. Έχουν μια αίσθηση ματαιότητας, η οποία ενδεχομένως να τους δημιουργήθηκε από τις εμπειρίες αυτές, ενδεχομένως να είναι και στη φιλοσοφία της ζωής τους, δηλαδή στο χαρακτήρα τους. Βλέπουμε ότι έχουν κουραστεί, mm-hmm, από αυτά που έχουν περάσει. Δεν έχουν εμπιστοσύνη σχεδόν σε τίποτα, ούτε στις ιδεολογίες πια, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Mm. Έτσι ακριβώς. Και ο λόγος είναι οι περιστάσεις, η ιστορία. Η ιστορία που τους παίζει ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Δεν είναι ότι ήταν εκ χαρακτήρως οι άνθρωποι αυτοί που ήταν, αλλά κατέληξαν έτσι. Και δεν είναι δύσκολο, να το τονίσουμε αυτό, δεν είναι δύσκολο να μετατρέψει κανείς έναν άνθρωπο σε σκιά του εαυτού του, να πολεμάει σκιές στο τέλος ο ίδιος, σκιές μεταφορικά και κυριολεκτικά, κυριολεκτικά τους αντιπάλους που δεν ξέρει από πού θα τη βρει, από πού θα τον χτυπήσουν, και τις επιθυμίες του, την παραμόρφωση της πραγματικότητας που ζει, τις αυταπάτες του, αυτή την τραγική κατάσταση που του δημιούργησε ο πόλεμος και η καταπίεση τόσων ετών. Και αυτό είναι δυστυχώς πραγματικότητα που την κάνουν όλοι οι πόλεμοι. Ναι. Χωρίς εξαίρεση όλοι οι πόλεμοι δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Mm-hmm. Οι πόλεμοι είναι από τις πιο καταστροφικές εκφράσεις του ανθρώπινου πολιτισμού. Δυστυχώς είναι μέρος του πολιτισμού, ακολουθεί τον πολιτισμό εδώ και 10.000 χρόνια κατά βήμα. Απλώς σήμερα στην εποχή των πυρηνικών όπλων και των όπλων μαζικής καταστροφής, ο πόλεμος είναι κάτι που δεν έχει θέση. Διότι απειλεί τα πάντα. Απειλεί τα πάντα. Σκεφτείτε, αύριο να ακούσουμε ότι η Ζαπορίζια βομβαρδίστηκε και ότι έρχεται ένα ραδιενεργό κύμα. Σας λέω μια περίπτωση. Θα σας πω άλλη περίπτωση που ο πολλής κόσμος την αγνοεί. Και δικαίως την αγνοεί. Αυτή τη στιγμή
οι δυνάμεις οι μεγάλες, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, δαπανούν 3 εκατομμύρια, το λέω αυτό εν επιγνώση τι σημαίνει 3 εκατομμύρια, δολάρια, για τον εξυγχρονισμό των πυρηνικών οπλοστασίων. Που σημαίνει ότι παίρνουν τις πυρηνικές βόμβες που έχουν και επειδή έχουν παλιώσει αυτές, κάνουν διάφορες μεταβολές μέσα, αφαιρούν το πλουτόνιο, βάζουν νέο πλουτόνιο γιατί το πλουτόνιο οξυδώνεται, αλλάζουν τα ραδιενεργά του χαρακτηριστικά και φτιάχνουν, τις εξυγχρονίζουν, αλλά επειδή δεν μπορούν να τις δοκιμάσουν όπως παλιά, γιατί έχουν υπογράψει συμφωνίες απαγόρευσης δοκιμών και επειδή επίσης είναι τελείως, θα είναι τελείως εχθρικό προς τους λαούς και οι λαοί θα ξεσηκωθούν αν αρχίσουν και ρίχνουν βόμβες για δοκιμές εδώ και εκεί. Στον Ειρηνικό που ρίχνανε παλιά. Βεβαίως. Και όχι μόνο. Οι Ρώσοι τις ρίχνανε, οι Σοβιετικοί τις ρίχνανε στη Σιβηρία σε διάφορα μέρη. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις δοκιμές, έχουν πάρα πολύ εξειδικευμένα εργαστήρια όπου κάνουν προσομοιώσεις των εκρήξεων. Παίρνουν λοιπόν μια μικρή ποσότητα φερρυπίν πλουτονίου, την βομβαρδίζουν με ακτίνες λέιζερ, κάνουν μια πολύ μικρή ελεγχόμενη έκρηξη, μετράνε διάφορες παραμέτρους, παραδίπλα έχουν ένα δωμάτιο με τους τελευταίους υπερυπολογιστές, κάνουν προσομοιώσεις εκεί, μαθηματικές. Κοιτάζουν να δουν πόσο τα μοντέλα τους εκεί ταιριάζουν με την πραγματικότητα εδώ. Και όλο αυτό το πράγμα στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά βεβαίως, γιατί αυτά είναι και μυστικά πράγματα και εξειδικευμένα. Και προσπαθούν οι φυσικοί ακόμη και σήμερα να καταλάβουν τι γίνεται εκείνη τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης. Εκείνη τη στιγμή τα μαθηματικά δεν δουλεύουν και τόσο καλά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα στοιχίζουν τρομερά λεφτά. Και τι συμβαίνει τώρα? Τα όπλα, τα πυρηνικά έχουν γίνει πολύ ακριβή και πολύ ελέγξιμα. Δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν μια πυρηνική βόμβα, άμα θελήσουν σε αυτό το τραπέζι, και να χτυπήσει ακριβώς εδώ. Με διαφορά συν πλην ενός μέτρου. Αυτό το πράγμα μπορεί να βάλει κάποιον σε πειρασμό, να πει θα χτυπήσω τα σιλό φερρυπίν του αντιπάλου, εκεί που έχει τα βαλιστικά βλήματα, και θα τα χτυπήσω και επάνω. Να ρίξει μερικές. Και άμα αρχίσει ένας πυρηνικός πόλεμος, μετά γίνεται ανεξέλεγκτος. Δεν ελέγχεται. Και να κλείσω αυτή την παράγραφο λέγοντας ότι ποιοι είναι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εναντίον των πυρηνικών εξοπλισμών και κηρύσουν τον απόλυτο, τον πλήρη αφοπλισμό πυρηνικών όπλων. Νούμερο 1 ο Κίσιντζερ. Ο γνωστός και μη εξαιρετέος. Που είναι 100 χρόνων. Ναι. Βεβαίως τώρα στα 100 του το θυμήθηκε, αλλά δεν έχει σημασία. Το λέει. Γιατί έχει αντιληφθεί. Άλλος ήταν ο George Shultz, έχει πεθάνει αυτός. Ήταν υπουργός εξωτερικών του Ρέγκαν, υφυπουργός του Νίξον. Ήταν αναφανδόν υπέρ του αφοπλισμού. Ο άλλος είναι ο William Perry. Αυτός είναι εν ζωή, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Είναι μαθηματικός, μηχανικός. Και έχει διατελέσει και υφυπουργός άμυνας επί Κλίντον. Αυτός έχει, μάλιστα είναι τελείως σαφής. Λέει ότι ο κόσμος σήμερα αγνοεί ότι είμαστε πολύ πιο κοντά σε πυρηνικό ολοκαύτωμα από ό,τι στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Mm. Και ο άλλος είναι ο Σαμ Ναν, ο οποίος είναι γερουσιαστής, δημοκρατικός, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου. Και ο οποίος είναι και αυτός υπέρ του απόλυτου αφοπλισμού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το λένε τυχαία. Σίγουρα. Ξέρουν. Και το θέμα είναι ότι αντί να πηγαίνουμε προς τον αφοπλισμό τον πυρηνικό, των χωρών που ήδη έχουν πυρηνικά, εδώ είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την ιδέα ότι θα έχουν και άλλες χώρες. Ναι. Γιατί είναι αρκετές χώρες που θέλουν και ετοιμάζονται. Αυτή τη στιγμή είναι νέα οι χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα. Ναι. Και περιμένουν στην ουρά και άλλες. Βέβαια. Η Ινδία, το Ιράν, έτσι. Η Ινδία έχει. Το Ιράν περιμένει στην ουρά. Είμαι βέβαιος ότι οι Τούρκοι που βάζουν πυρηνικούς αντιδραστήρες τώρα, ότι στο μυαλό τους έχουν αυτό το πράγμα. Ναι, δεν τους κάνουν τώρα γιατί τους έπιασε ο καημός για να βγάζουν ενέργεια και ούτω καθεξής. Παρεμπιπτόντως, να σας πω ότι, αν θυμόσαστε πριν από ένα χρόνο, πήρε μεγάλη δημοσιότητα το γεγονός ότι έφτιαξαν την πρώτη αυτοσυντηρούμενη τροποντινά αντίδραση σύνδεξης για ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου σε ένα εργαστήριο
ούτως ώστε να ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε πυρηνική ενέργεια, όχι από σχάση που βγάζει πολλά απόβλητα, αλλά από σύντηξη. Αυτό ήταν μέρος αυτών των προγραμμάτων που δοκιμάζουν τις πυρηνικές βόμβες. Mm. Ναι, βέβαια. Εκεί, στο πλαίσιο αυτό, εκεί έγινε και αυτό. Άρα τα πράγματα δεν είναι και πολύ αισιόδοξα για το από αυτής της πλευράς, όχι, μέλλον μας. Και γενικότερα, επειδή τώρα εσείς έχετε ασχοληθεί και με τα θέματα και με θέματα περιβάλλοντος, έτσι, mm-hmm, επιστημονικά και ερευνητικά, και έχετε υπερασπιστεί απόψεις που είναι κοντά στις λεγόμενες απόψεις της αποανάπτυξης, ας πούμε, με μια έννοια, με την έννοια δηλαδή ότι είμαστε σήμερα σε μια φάση που θα πρέπει λίγο να, βεβαίως, κάνουμε πίσω στην κατανάλωση, έτσι, για μήπως προλάβουμε και σώσουμε, έτσι, ό,τι σώζεται, έτσι, βεβαίως, δεν είναι. Είμαστε 8 δισεκατομμύρια και με τα 8 δισεκατομμύρια και με την κατανάλωση που έχουμε σήμερα δεν μας αρκεί ο πλανήτης. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και να πω 2-3 περιπτώσεις. Το κλίμα. Πριν από 5 χρόνια ή 10 χρόνια κάποιοι το συζητούσαν, το αμφισβητούσαν. Σήμερα είναι πέραν αμφισβήτησης ότι το κλίμα καταστρέφεται, ότι μεταβάλλεται. Και μεταβάλλεται καταστροφικά. Και ο βασικός λόγος, να το τονίσω αυτό, είναι οι εξορίξεις υδρογων ανθράκων. Πρέπει να σταματήσουν πάρα αυτά. Έπρεπε να είχαν σταματήσει πάρα αυτά για να έχουμε ελπίδα να συγκρατήσουμε το φαινόμενο θερμοκηπίου στου συν 1,5 βαθμό που υπέγραψαν όλες οι χώρες του πλανήτη το 2015 στη Συμφωνία του Παρισιού. Mm-hmm. Όμως συνεχίζουν όλες οι χώρες ή οι περισσότερες χώρες ή πολλές χώρες, να το πω αλλιώτικα, να κάνουν εξορίξεις. Ενώ έχουν υπογράψει. Θαρρείς και δεν καταλαβαίνουν και δεν ξέρουν. Άλλο, η εξαφάνιση των ειδών. Είναι μη αναστρέψιμο φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που αναστρέφεται. Δεν χάνεις ένα είδος και μετά του λες έλα πίσω πάλι. Πάει αυτό, χάθηκε. Το περιβάλλον γίνεται φτωχότερο. Έχουμε πνιγεί στα πλαστικά. Αυτό το βλέπω ο καθένας. Τα τρώμε τα πλαστικά κάθε μέρα και τα πίνουμε τα πλαστικά. Ευτυχώς αυτό είναι γυάλινο ποτήρι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα περισσότερα είναι μιας χρήσης. Δηλαδή πλαστικά. Βεβαίως. Τα οποία... και έχω ακούσει και τις ελληνικές και άλλες κυβερνήσεις να λένε θα τα απαγορεύσουν, θα τα κάνουμε. Τίποτα δεν γίνεται. Ή γίνονται τόσα λίγα που είναι ουσιαστικά, ναι, σαν να είναι τίποτα. Να μιλήσω για άλλα θέματα που συναρτώνται με, ναι, το, είναι η άθλια οικονομική ανισότητα που υπονομεύει την κάθε κοινωνία. Mm-hmm. Οι ανισότητες, οι οικονομικές, οι χαώδεις, δεν μιλάω για μικρές, ναι, ναι, οι οποίες είναι φυσιολογικές, μιλάω για τις χαώδεις που επικρατούν σήμερα και οι οποίες αυξάνονται με το χρόνο. Αυτές είναι απαράδεκτες σε έναν πεπερασμένο πλανήτη, ο οποίος δεν σηκώνει άλλο. Λέει θα έχουμε οικονομική μεγέθυνση και αύξηση και όλα. Πόσο θα αυξάνεσαι? Πόσο πια, ναι. Ναι, ο πλανήτης είναι πεπερασμένος. Οι δυνατότητες του είναι πεπερασμένες. Η αύξηση είναι ένα μυθιστόρημα μαθηματικό που μπορείς να ζωγραφίζεις μια καμπύλη να πάει στο άπειρο. Στη φύση δεν υπάρχει άπειρο πουθενά. Τα πάντα είναι πεπερασμένα. Επομένως κάπου πρέπει να φρενάρουμε. Και φοβούμαι ότι επειδή ο άνθρωπος είναι καλομαθημένο ζώο, μόνο με μεγάλες καταστροφές μπορεί να αλλάξει πορεία. Για παράδειγμα, πρόσφατα έγινε μια σφιγμομέτρηση στην Ευρώπη και ήταν σχεδόν όλοι ή περισσότεροι υπέρ της λήψης μέτρων για την κλιματική κρίση, αλλά μην μας θίξουν το επίπεδό μας, το οικονομικό. Ναι. Και το επίπεδο ζωής και την, ναι, άνεση. Βεβαίως. Ναι. Η οποία άνεση σε τελική ανάλυση, να σας πω κάτι, βεβαίως έχει και αντικειμενική αξία, αλλά κυρίως είναι υποκειμενική, εδώ μέσα είναι. Ναι. Το αν θα έχεις δηλαδή μια Porsche ή αν θα έχεις ένα πατίνι, είναι εδώ μέσα. Ναι. Ή αν θα έχεις ένα χρυσό ρολόι ή να μην έχεις ένα χρυσό ρολόι. Ή αν θα πηγαίνεις και θα αγοράζεις ρούχα, ξέρω εγώ, επώνυμα ή ανώνυμα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και όπως και το ζήτημα των μετακινήσεων, οι μετακινήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί και ιδίως οι αεροπορικές, ναι, επιβαρύνουν και αυτές πάρα πολύ το περιβάλλον. Βεβαίως. Δηλαδή, αλλά να τονίσω ότι η μεγάλη επιβάρυνση είναι κάτω εδώ, όχι πάνω στον αέρα. Είναι, ναι, και εκεί, είναι και εκεί, αλλά είναι κάτω εδώ. Είναι η κοπή των δασών, mm-hmm, είναι οι υπερβολικές καύσεις υδρογονανθράκων και οι νέες εξορίξεις, είναι οι εκπομπές μεθανίου και διοξιδίου του άνθρακα, είναι... Αυτές κάνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Βεβαίως, δηλαδή, ναι, βεβαίως. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες συμβάλλουν και αυτές.
Αλλά εκεί το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί, άμα θέλαμε. Θα μπορούσε να λυθεί με την παραγωγή, για την ώρα τουλάχιστον, του λεγόμενου πράσινου υδρογόνου. Ναι. Το υδρογόνο έχει διαφημιστεί ότι είναι σπουδαίο και αυτά. Δεν είναι σπουδαίο. Καταστρέφει το περιβάλλον. Αλλά εάν παράγουμε υδρογόνο με πράσινες μεθόδους, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αυτό όχι οπουδήποτε, αλλά για τα αεροπλάνα που έχουν δυσκολία να κινηθούν αλλιώτικα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κινήσει ένα αεροπλάνο με ηλεκτροκινητήρες. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδύνατον, βασικά. Mm-hmm. Άμα το φορτώσεις μπαταρία στο αεροπλάνο, θα πέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Λοιπόν, υπάρχουν λύσεις. Η επιστήμη γνωρίζει πολύ καλά, έχει αναλύσει το θέμα σε υπερβολικό βαθμό και σε τεράστιο βάθος και εύρος. Έχουν βρεθεί πάρα πολλές τεχνολογικές λύσεις. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι η πολιτική βούληση. Γιατί? Διότι οι πολιτικοί μας κοιτάνε τη δόξα τους την εφήμερη και την επανεκλογή την εφήμερη. Οι εκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι κοιτάνε, μετράνε τα δισεκατομμύρια τους και βλέπουν αυτό το πράγμα. Και οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν, λογικό είναι, πολλοί δεν γνωρίζουν, δεν εκπαιδεύονται καν, δεν μαθαίνουν καν στα σχολεία τους ή οπουδήποτε αλλού, και ακολουθούν σαν το κοπάδι από πίσω και όπου πάει ο πλανήτης. Καθόλου αισιόδοξο αυτό. Καθόλου αισιόδοξο και ισχύει. Και ισχύει. Ναι, ναι. Γυρνώντας λίγο και στη λογοτεχνία, από όπου ξεκινήσαμε. Σωστά. Να σας ρωτήσω, πώς τα συνδυάζεται αυτά τα πράγματα, δηλαδή έτσι μια πολύ, όχι μόνο ακαδημαϊκή, αλλά και θετικιστική, να το πω έτσι, προσέγγιση στα πράγματα και τεχνοκρατική επίσης, με μια γραφή, η οποία πρέπει να το πω, είναι πραγματικά, έχει λογοτεχνικές αρετές προφανώς και φεύγει εντελώς από το κλίμα της... ας πούμε, πώς να το πω, ότι το τεχνοκρατικό ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, είναι ένα πλήρως λογοτεχνικό κείμενο. Ναι. Να σας πω ότι ο εγκέφαλος είναι ένας και ενιαίος. Δεν έχει παραθυράκια, δεν έχει δωμάτια, και εδώ είναι το δωμάτιο που κάνεις μαθηματικά, εκείνο το δωμάτιο που κάνεις λογοτεχνία και εκείνο το δωμάτιο που κάνεις φυσική ή δεν ξέρω τι άλλο κάνεις. Είναι ενιαίος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζω προσωπικά πολλούς σπουδαίους λογοτέχνες που ήταν σπουδαίοι μαθηματικοί, σπουδαίοι φυσικοί. Α, ναι, αυτό ισχύει βέβαια. Ακριβώς. Ή σπουδαίοι γιατροί. Ναι, ναι. Επομένως, δεν είναι κάτι ασύνηθες. Ναι. Η άλλη παράμετρος είναι ότι οι επιστήμες σε κάποιες τους μορφές, μην νομίζετε ότι διαφέρουν τόσο πολύ από την ποιήση, ή ότι η λογοτεχνία μερικές φορές διαφέρει πάρα πολύ από την επιστήμη. Παράδειγμα, σας πω ότι ακούω και λέει ότι ο Αισχύλος ήταν θεατρικός συγγραφέας, έτσι δεν είναι, ή ο Σέξπιρ. Νομίζω ότι είναι υποτιμητικό και για τους δύο. Δεν ήταν θεατρική συγγραφή. Ήταν άνθρωποι της λογοτεχνίας, της ψυχολογίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταλάβει την κοινωνία και την ανθρώπινη φύση σε βάθος. Ήταν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ήταν φιλόσοφοι, ξέραν ιστορία. Ένα θεώρημα μαθηματικών μπορεί να είναι σκέτη ποίηση. Ας σας πω για παράδειγμα, το είχα χρησιμοποιήσει πρόσφατα αυτό, έτσι μου ήρθε, σε μια συνέντευξη που έδωσα για το ίδιο πράγμα, ότι αν πάρει κανείς τα θεωρήματα των μαθηματικών που αφορούν το άπειρο, τι είναι το άπειρο και πώς εκφράζεται αυτό το πράγμα, αυτά για μένα είναι ποίηση. Τα είχε βρει ο σπουδαίος μαθηματικός, Ούγγρος μαθηματικός, ο Κάντορ. Να σας πω ότι υπάρχουν άπειρα-άπειρα, δεν είναι ένα το άπειρο μόνο, το ένα μεγαλύτερο από το άλλο. Να σας πω ότι για παράδειγμα, σε αυτό το τραπέζι ο αριθμός των σημείων επάνω στο τραπέζι είναι ακριβώς ίσως με τον αριθμό των σημείων επάνω σε όλη τη γη ή και στο σύμπαν, άμα θέλετε, και ούτω καθεξής. Αυτά είναι ποίηση. Σωστά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ στην πραγματικότητα δεν θα αμφισβητούσα ποτέ για τέτοιο. Απλώς σκέφτομαι ότι η δυσκολία είναι άλλη. Είναι πιο πολύ τεχνικού τύπου. Δηλαδή ότι πρέπει να κινήσετε σε δύο διαφορετικούς χώρους και με, ναι, πρακτικά το λέω αυτό. Σωστό. Ναι. Συμφωνώ. Και να μπορείτε να γίνεστε μέρος τους. Ναι.
Αυτό είναι, έχει μια πρόσθετη δυσκολία. Αυτό ισχύει και αυτή είναι η σωστή προσέγγιση στο ζήτημα αυτό. Θα σας πω ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν 10 πράγματα στη ζωή τους. Μπορεί να κάνουν 1, 2, maximum 3. Μπορεί κάποιος να είναι σπουδαίος πιανίστας και να είναι και λογοτέχνης ή να είναι σπουδαίος φυσικός και να είναι και βιολιστής σπουδαίος. Ξέρω τέτοιους, γι' αυτό και το λέω. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί κανείς να είναι και ζωγράφος σπουδαίος και βιολιστής σπουδαίος και φιλόσοφος σπουδαίος και μαθηματικός. Δεν γίνεται, δεν προλαβαίνεις. Δύο πράγματα όμως μπορεί να τα κάνει κανείς. Ναι. Δηλαδή επιστήμη και λογοτεχνία. Ναι, ναι. Αρκεί να έχει μια στοιχειώδη πειθαρχία και να ξέρει πού θα αφιερώνει το χρόνο του. Να μην διαχέεται και να εστιάζεται σωστά στο. Εκτός από τη σπατάλη πόρων, κάνουμε συχνά και σπατάλη χρόνου. Έτσι, βεβαίως, ναι. Ναι. Η οποία μερικές φορές είναι πολύ καλή. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ακούστε. Ωραία. Κύριε φίλη, ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και έτσι συζητήσαμε και για τις δύο διαστάσεις του έργου σας. Ευχαριστώ πολύ εγώ, κύριε Πιμπλή. Ευχαριστώ τους τηλεθεατές σας. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίζετε το ωραίο έργο σας. Ευχαριστούμε. Ακούραστη ως προς την ανανέωση των θεματικών της αναζητήσεων, η Αμάντα Μιχανοπούλου έχει γράψει μια νουβέλα, ο τίτλος είναι «Η μεταμόρφωσή της», εκδόσεις Καστανιώτη, και με αυτή τη νουβέλα μπαίνει εγκαθίσταται στην καρδιά της εποχής μας, προκειμένου να καταπιαστεί με ένα πολυσυζητημένο ζήτημα. Δηλαδή, με το πώς οι ταυτότητες των φύλων δεν αποτελούν προαιώνια φυσική κληρονομιά, αλλά προϊόν κοινωνικής κατασκευής. Κατασκευή που αποδεικνύεται ακόμα πιο περίτεχνη, αν υπολογίζουμε πως έχει περάσει στο κύτταρο της καθημερινής ζωής, όχι τόσο μέσω της ιδεολογίας ή των πολιτισμικών πεπιθήσεων, όσο μέσα από τον τρόπο εκφοράς των έμφυλων ρόλων στο πεδίο ή των χειρονομιών, είτε της ευρύτερης συμπεριφοράς και σκηνοθεσίας του σώματος. Αυτό βέβαια είναι μια παραπομπή πολιτισμική, αλλά περιγράφω το πλαίσιο του βιβλίου. Η Σάσα λοιπόν είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου και εδώ βλέπουμε μια παραπομπή στη Βιρτζίνια Γούλφ και ταυτόχρονα στον Κάφκα. Η Σάσα ξυπνά ένα πρωί μεταμορφωμένη σε άντρα, ενώ τα πάντα τριγύρω της έχουν επίσης μεταμορφωθεί από καιρό. Ένας σημαντικός κατακλυσμός έχει μετατρέψει τις κοινωνίες σε φάσμα του ιστορικού εαυτού τους και οι άνθρωποι ζουν χωρίς τεχνολογία, χωρίς νόμους και χωρίς εξουσία σε ένα περιβάλλον όπου δεσπόζει το νερό. Η Σάσα, αντί να τρομάξει με τη μεταμόρφωσή της, όπως συμβαίνει στον Κάφκα, γιατί η Μιχαλοπούλου απομακρύνεται από τον Κάφκα αν δεν φτάνει στο ακριβώς αντίθετό του, κατορθώνει να αντλήσει αμέσως τρομακτική δύναμη από την εσωτερική ορμή της. Κάνει έρωτα σαν άντρας, χωρίς να χάσει ούτε κατ' ελάχιστον τις γυναικείες αντιδράσεις και τη γυναικεία της αίσθηση. Αποκτά μια σύντροφο που έγινε το ανάποδο από την ίδια, από άντρας μεταμορφώθηκε σε γυναίκα και έχοντας ήδη εγκαταλείψει την ιατρική, εξεγείρεται κατά του καθηγητή της στις ιατρικές σπουδές, που αυτό είναι μια συμβολική αποδόμηση του θεάτρου των διαχωρισμένων φύλων. Την ίδια ώρα απελευθερώνεται για πάντα από την κυριαρχία των γονιών της, χωρίς όμως να πάψει ποτέ να ονομάζεται και να ακούει στο όνομα Σάσα. Κεντρώντας το λόγο της πάνω σε μια επιφάνεια, να την πω έτσι, μια επιφάνεια κρυσταλλικής γραφής, με συμπυκνώσεις και αδιόρατα ενσωματωμένες λυρικές διαφυγές, η Αμάντα Μιχαλοπούλου δεν επινοεί μια δυστοπία, όπως έχει ήδη γραφτεί, αλλά ένα αποκαλυψιακό ή μεταποκαλυπτικό τοπίο, αλλά μια κοινωνική ουτοπία. Μια ουτοπία όπου το νερό έχει αναχθεί σε ζίδωρη πηγή, τα φύλλα μπορούν να ανταλλάξουν ανεμπόδιστα ενδυμασίες και κατατομή και το μέλλον είναι πιθανόν ανά πάσα στιγμή έτοιμο να ενωθεί με το παρελθόν και τα ανάπαλλα. Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία ως προς την κρίση μας είναι η εμβέλεια της λογοτεχνικής φαντασίας. Δεν ξέρω αν αυτή η φαντασία
είναι μία απάντηση στον καπιταλισμό, όπως γράφεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Το σίγουρο όμως είναι πως είναι ένα ολοκληρωμένο λογοτεχνικά εγχείρημα, το οποίο μας κρατάει από την πρώτη μέχρι ολοκληρωτικά και την τελευταία σελίδα κοντά στο βιβλίο και μας διευκολύνει να συμμετέχουμε στο μήνυμά του και να καταλάβουμε την σημασία του, ιδίως για το παρόν και ιδίως για τις μέρες μας, που όλοι το ξέρουμε, υπάρχει πολλή συζήτηση γύρω από αυτό που ονομάζεται σύγχυση του φύλου. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς μια καθαρός λογοτεχνική παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο. Ας δούμε τι καινούριο βγήκε αυτό τον καιρό. Σταυρούλα, γεια σου. Γεια σου, Μανώλη. Με τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε με ένα βιβλίο ενός πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα συγγραφέα που λέγεται Κώστας Μιχόπουλος. Το βιβλίο του λέγεται «Όλα χαμένα», από τις εκδόσεις Νήσος, που μόλις εγγενίασαν μια σειρά ελληνικής λογοτεχνίας. Ναι, γιατί βγάζανε δοκίμια μόνο. Ναι, και ένα από τα τρία βιβλία που βγάλανε το τελευταίο διάστημα ελληνικό είναι αυτό, «Όλα χαμένα». Ο συγγραφέας του, είπαμε, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στα γράμματα, ασχολείται με τη μουσική, είναι ηχολήπτης, δουλεύει στο θέατρο καμιά εικοσαριά χρόνια. Και είναι και ψαροντουφεκάς. Αυτό το λέω και στο βιογραφικό του και καλά κάνει, γιατί καταλαβαίνουμε τι ωραία που ζωντανεύει και τον κόσμο της θάλασσας και του βυθού, με τις αποθησαυρίζει και πολλές λέξεις που εγώ αγνοούσα από το βασίλειο της θάλασσας. Όμως το βιβλίο του είναι ένα θρίλερ. Είναι σκοτεινό. Είναι ιστορία ενός... μια νύχτα διαρκεί. Ιστορία μιας... εξερεύνησης σε μια ερημική παραλία ενός κυκλαδίτικου νησιού, όπου ένας ψαροντουφεκάς έχει πέσει για ψάρεμα το μεσημέρι και έχει πάει βράδυ και δεν έχει φανεί ακόμα. Και η κοπέλα του έχει τρελαθεί από αγωνία, ορκίζεται μέσα της ότι θα του τα συγχωρήσει όλα έτσι και εμφανιστεί, γιατί είχε πολύ αγανάκτηση μέσα ακόμα της. Ακόμα και το ψαροντούφεκο. Ναι, που την είχε παρατήσει τόσες ώρες. Και με τη βοήθεια δύο ντόπιων ψαράδων, όλη τη νύχτα προσπαθούν να εντοπίσουν αυτό τον νεαρό ψαροντούφεκα. Οι ψαράδες που βοηθούν αυτή την κοπέλα στο να ψάξει να βρει τον αγαπημένο της, είναι δύο μπατζανάκηδες, έχουν παντρευτεί, δύο δίδυμες αδερφές. Και είναι η μέρα με τη νύχτα μεταξύ τους. Ο ένας είναι 65 χρονών, ο άλλος 72. Δηλαδή έχουν κάνει την επαγγελματική τους πορεία και οι δυο. Έχουν χρόνια να μιλήσουν, έχουν ψιλοτσακωθεί και κρατάνε αποστάσεις. Αλλά τώρα, μετά από τόσα χρόνια, είπανε να ξαναβγούν να ψαρέψουν. Είναι μια σημαντική μέρα για αυτούς. Και είναι δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικοί με ποια έννοια. Φτωχόπαιδα και οι δυο. Ο ένας έχει σπουδάσει κάνοντας θυσίες για να σπουδάσει και έχει γίνει ένας ναυπηγός που επιθεωρεί πλοία, όλη του την καριέρα την έκανε έτσι, οικογενειάρχης, με το γράμμα του νόμου, και ο άλλος είναι ο πατέντας, έχει κάνει όλη του τη ζωή με πατέντες και έχει θησαυρίσει από τις πατέντες, δηλαδή έχει πάρει και επί Ολυμπιάδας σπουδαία έργα που δεν μπορούσαν να τα φέρουν σε πέραση οι μεγαλοεργολάβοι, του τα δίναν αυτούν και τα... Αλλά μια ζωή στη μαύρη οικονομία, λεβεντο μιμπότι είναι. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια υπόκοφη έτσι ένταση μεταξύ των δύο ανθρώπων, αλλά όλη τους η έγνοια είναι να συνοδεύσουν αυτή την κοπέλα σε αυτή την εξερεύνηση όλο το βράδυ, μολονότι στη μέση του βιβλίου καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει πάει πολύ άσχημα και ότι είναι μάταιο να ψάχνουν πια, αλλά προκειμένου να έρθουν οι γονείς της κοπέλας από την Αθήνα να την περιλάβουν και να την παρηγορήσουν κάπως πιο σωστά, δεν της λένε την... Εν πάση περιπτώσει, όλα τελειώνουν σε ένα λουτρό αίματος. Είναι κάτι με ένα φρικτό τέλος το βιβλίο, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος έχουμε δει νοοτροπίες, το βυθό, στις Κυκλάδες, στις Κυκλάδες, πορτρέτα πολύ καλά φιλοτεχνημένα των ηρώων από τη μεριά του συγγραφέα, δηλαδή και της κοπέλας και των δύο ψαράδων, και σε κρατάει σε αγωνία μέχρι το τέλος για να δεις
τι απέγινε αυτός ο άνθρωπος, τι έχει συμβεί, ποιος τον πήρε στο λαιμό του και τι. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλή εντύπωση μου έκανε, διαβάζεται απνευστή. Είναι ένας φόρος τιμής και στα κλασικά έργα που έχουν θάλασσα μέσα, από το Hemingway μέχρι το Moby Dick, ας πούμε. Πολύ καλή εντύπωση. Πάντα έχουν γοητεία. Πάντα έχουν γοητεία αυτά τα έργα. Όλα χαμένα. Το Χάδι, που είναι το επόμενο βιβλίο που έχω φέρει Έλληνα συγγραφέα, του Αλέξανδρου Στεφανίδη από την Άγρα. Είχε ξαναβγεί αυτό. Είχε ξαναβγεί πριν 10 χρόνια και τώρα επανατυπώθηκε με ένα επιπλέον διήγημα. Εδώ είναι βιωμένο το υλικό. Ομολογημένα, δηλαδή είναι στιγμιότυπα από τη ζωή ενός παιδιού σε ίδρυμα, σε οικοτροφείο, ορφανοτροφείο. Λες τώρα το καινούριο διήγημα. Για το Χάδι, όλα. Το καινούριο διήγημα, το ίδιο μοτίβο ακολουθεί. Αποστασιοποιημένη γραφή, καθόλου μελόδραμα, καθόλου, η συγκίνηση προκύπτει αβίαστα μέσα από το λιτό λόγο του συγγραφέα. Και δείχνει ένα παιδάκι που η μάνα του παρολίγο να πέσει θύμα δολοφονίας από τον πατέρα του, η οποία νοσηλεύεται για καιρό μετά σε νοσοκομείο, και το παιδί που είναι ο ήρωας και που ταυτίζεται με το συγγραφέα κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα από τα παιδιά της οικογένειας που θα πάει σε ίδρυμα. Ο πατέρας πεθαίνει στη φυλακή δηλαδή, μετά την απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του. Και βλέπουμε την έλλειψη του χαδιού, την έλλειψη της τρυφερότητας, το ότι τα παιδιά αντιμετωπίζονται σαν αριθμοί. Έχουν στα ρουχαλάκια τους επάνω και ντυμένα ένα νούμερο και τα φωνάζουν με αυτό το νούμερο. Βλέπουμε πώς κάποιες εικόνες του εντυπώνονται στο μυαλό, όπως είναι οι χοντρές γαμπίτσες της μαμάς του με τα τακουνάκια της στο επισκεπτήριο που τα βλέπει από, από την πόρτα να πλησιάζουν, ή τα μικροδωράκια που έχει και προσπαθεί να μην πέσουν θύματα του bullying, του προστατεύει τη μικρή του περιουσία. Διαψεύσεις μέσα, αναμνήσεις τρυφερότητας που δεν μπορεί να την ξαναβρει πουθενά. Και όλα αυτά με μια απίστευτη λιτότητα που πραγματικά σε εντυπωσιάζει. Αναρωτιόμουν το 13 όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο, αν θα ξαναγράψει ο Στεφανίδης. Είχε κάνει εντύπωση αυτό το βιβλίο πάρα τότε. Πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα είχε πολύ βραβευτεί, μεγάλη. Αν θυμάμαι καλά κιόλας. Κάποια διάκριση. Ειδικό βραβείο στα κρατικά λογοτεχνικά βραβεία είχε πάρει για το κοινωνικό κομμάτι του βιβλίου. Δηλαδή καλύπτει μια κατηγορία με τα παιδιά στα ιδρύματα. Λοιπόν, δεν ξέρω, μέχρι τώρα δεν έχει ξαναβγάλει κάτι. Αυτό το διήγημα που δημοσίευσε στο χάρτη προστέθηκε πάντως. Ναι. Όποιος δεν το έχει διαβάσει, χάνει το Χάδι. Ωραία. Το επόμενο βιβλίο δεν είναι μυθιστόρημα. Είναι ένα ζουμερό και καλογραμμένο δοκίμιο για όλους. Δεν είναι δηλαδή κάτι που κάποιος μπορεί να έχει δυσκολία στην πρόσβαση, καμία σχέση. Εφευρίσκοντας τον έρωτα ξανά, της Μόνα Σολέ, σε μετάφραση Γιώργου Καράμπελα, από τις εκδόσεις Στερέωμα. Είναι το πρώτο βιβλίο του Σολέ που βγαίνει στα ελληνικά. Ναι, έχει ξαναβγάλει κι άλλα. Είναι φημισμένη δημοσιογράφος, καταξιωμένη, πολλά χρόνια στη Monde Diplomatique. Και από τις γυναίκες που είναι φεμινίστριες, αλλά αγαπούν και τους άντρες. Σπανίζουν πια, αλλά υπάρχουν κι αυτές. Και τι σου λέει εδώ, εφευρίσκοντας τον έρωτα ξανά, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε τις ερωτικές μας σχέσεις οι γυναίκες με τους άντρες, απεγκλωβιζόμενες όμως ή παραγωνίζοντας τις αρχές της πατριαρχίας που μας τις έχουν μάθει και έχουν περάσει στο υποσυνείδητό μας, και καμιά φορά δεν είμαστε καν σε θέση να γνωρίζουμε ότι τις υπακούμε, ενώ είμαστε εγκλωβισμένες αυτές. Δηλαδή λέει, η εικόνα που παίρνουμε για τη γυναίκα από τα γενοφάσκια μας είναι του αδύναμου φίλου, της γατούλας, αυτήνης που πρέπει να κοντίνει λιγάκι και τα προσόντα της άμα θέλει να έχει μια σχέση που να τραβήξει, για να μην ενοχλήσει με την αυτοπεποίθησή της ή με την εξυπνάδα της κλπ. Δεν λέει κάτι καινούριο η συγγραφέας εδώ πέρα, αλλά ο πλούτος του βιβλίου της αντλείται από τα παραδείγματα που παίρνει από την pop κουλτούρα. Έχει πολλά κυρία ονόματα μέσα και αναλύει πολλές συμπεριφορές από πράγματα που είμαστε όλοι σε θέση να διακρίνουμε. Για παράδειγμα, αρκετές σελίδες του βιβλίου της μιλούν για αυτή την υπόθεση
του τραγουδιστή των Noir Désir, του Bertrand Cantat, ναι, του γαλλικού συγκροτήματος, ο οποίος σε έναν καυγά που είχε με την ερωμένη του την Marie Trintignant, τη σκότωσε το ξύλο. Λοιπόν, η Σολέ βάζει στο μικροσκόπιο τη μηδιακή κάλυψη αυτής της υπόθεσης και λέει ότι τελικά ο Καντά έγινε ήρωας, γιατί αποδεχτήκανε πολύ ότι από έρωτα μπορείς και να σκοτώσεις. Και διάφορα συμβάντα που συνοδεύουν αυτή την υπόθεση υποβιβαστήκανε από τον τύπο για να μην χαλάσει η εικόνα του βαθύτατα ερωτευμένου και αγανακτισμένου τύπου που πλακώνει στο ξύλο. Έχει γράψει ωραία τραγούδια, αλλά αυτό δεν τον αθρώνει. Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, εντάξει, και εκείνος λέει πλήρωσα. Μπήκα φυλακή. Τέλος πάντων, έχει και άλλα περιστατικά που εξετάζει. Ας πούμε, έχει ένα παράδειγμα από το βιβλίο του Αντρέ Γκόρζ, έχει βγει εδώ από τον ποταμό, Γράμμα στην Τι. Ο Γκόρζ ήταν ένας από τους πρώτους οικολόγους φιλοσόφους και στο τέλος της ζωής του, πριν αυτοκτονήσει μαζί με τη γυναίκα του, είχε γράψει ένα ερωτικό γράμμα σε αυτήν και προσπαθούσε να εξηλαιωθεί, γιατί τόσα χρόνια δεν εκτιμούσε ότι είχε ένα θησαυρό δίπλα του και κάπου το αποσιωπούσε από τη δημόσια εικόνα του και από τα βιβλία του. Ποτέ δεν της εξέφρασε δημόσια το θαυμασμό του, γιατί θεωρούσε ως διανοούμενος ότι αυτά τα πράγματα τώρα, τα ερωτικά και αυτά, είναι υποδεέστερα από τις διάνοιας, τους καρπούς. Λέει, ας πούμε, μια άλλη παρατήρηση που μου έκανε εντύπωση. Γιατί βλέπεις τόσους πολλούς φυλακισμένους για εγκλήματα ή δεχθεί να έχουν τόσο μεγάλη πέραση στις γυναίκες? Το βλέπουμε και με τον δολοφόνο της Κάρολάιν εδώ πέρα, των γλυκών νερών, τον Μπάμπι, τον Φλάιν Μπάμπι. Ναι, γιατί λέει το πρότυπο της αρενοπότητας είναι πολύ ισχυρό και όσοι έχουν κάνει τόσο βία εγκλήματα κατά βάθος προβάλλουν και μια εικόνα του άντρα του πολλά βαρύ, του αρενοπού, που εξακολουθεί να έχει μια έγκλη. Δεσπόζουσα θέση. Ναι. Η Σολέ ισχυρίζεται ότι μπορεί να υπάρχουν καλές σχέσεις, ικανοποιητικές, ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, αρκεί οι γυναίκες να είναι συνειδητοποιημένες και να διεκδικούν όσο μπορούν την αυτονομία τους και την οικονομική ακόμα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αλλά το ότι το να ζητάνε μια ουσιαστική σχέση, είτε οι άντρες είτε οι γυναίκες, δεν είναι μια ουτοπία. Ναι. Γίνεται. Ακόμα λέει σε ένα σημείο, ακόμα και η μονογαμικότητα μπορεί να δώσει μεγαλύτερο βάθος σε μια σχέση. Δεν απορρίπτει δηλαδή. Ναι, μονογαμία. Ναι, δεν τη θεωρεί μια φυλακή. Έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα και είναι ένα μήνυμα για τις κοπέλες και τις γυναίκες να είναι πιο υποψιασμένες. Ναι. Να μην μπαίνουν στη θέση, είπαμε, είτε της γατούλας, είτε της υποδεέστερης, της πιο... και να μην δέχονται και την κακοποίηση, είτε την ψυχολογική, είτε τη σωματική. Δηλαδή βάζει, μας φοράει τα γυαλιά της αυτογνωσίας λιγάκι. Ναι. Από τη μεριά της. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο της που βραβεύτηκε κιόλας, νομίζω. Ναι, βραβεύτηκε με ένα ευρωπαϊκό βραβείο δοκιμίου. Πάντως, σε προηγούμενο βιβλίο της μιλούσε για τις μάγισσες του Μεσαίωνα. Έχει κάνει και ένα τέτοιο βιβλίο. Μια ανατρεπτική εικόνα για τις μάγισσες του Μεσαίωνα, τελείως διαφορετική, το οποίο έκανε και τεράστια επιτυχία στη Γαλλία. Όπου οι μάγισσες λέγανε τις αλήθειες. Ναι, βέβαια. Και γι' αυτό καταδικάζονταν στην πείρα. Ένα από τα βιβλία που αναφέρει ως ορόσημο και για τη δικιά της διαπαιδαγώγηση η Σολέ είναι το «Πάθος της Ερνό», που μόλις βγήκε και στα ελληνικά. Γιατί λέει, στο «Πάθος» η Ερνό ξυστορεί, όπως και σε όλα της τα βιβλία, βάζοντας στο μικροσκόπιο μια προσωπική της εμπειρία, εξιστορεί την ιστορία που είχε με έναν νεότερό της άντρα παντρεμένο, όταν αυτή ήταν γύρω στα 40, αλλοδαπός ήταν από κάποια ανατολική χώρα, και δείχνει την ξεφτύλα της καψούρας, για να γίνω κι εγώ πιο παραστατική. Κάτι που καμιά φορά ντρεπόμαστε να το παραδεχτούμε και στον ίδιο μας τον εαυτό εμείς οι γυναίκες, ότι μπορεί για χάρη ενός άντρα να σταματήσει η ζωή μας και να ξαρτώμαστε από το τηλέφωνο που θα μας κάνει, από το χρόνο που θα μας αφιερώσει, από τα γούστα του που θέλουμε να μιμηθούμε. Λοιπόν, η Ερνό αυτό το ζει μέχρι τα μπούνια και μετά κάθεται και το επεξεργάζεται. Και καθώς το επεξεργάζεται, έρχεται στην επιφάνεια
όλη αυτή η γυναικεία διαπαιδαγώγηση που έχουμε δεχτεί, να περιμένουμε τον πρίγκιπα, ναι, να τα δίνουμε όλα, να μην μας νοιάζει τίποτε άλλο παρά μόνο να ζήσουμε αυτό το πάθος. Το λέει ότι ήταν μια από τις πολυτέλειες που έζησε. Ναι. Δεν νομίζω ότι άφησε πάρα πολύ μεγάλο στίγμα στη ζωή της, σημάδι στη ζωή της, αλλά ο τρόπος που το επεξεργάζεται δείχνει τόλμη, ειλικρίνεια και μια διάβγεια στο να διακρίνει γιατί έπεσε σε αυτό το πάθος. Να πούμε ότι αυτό βγήκε πολύ πρόσφατα από το σε μετάφραση Ρίτα Σκολαίτη, όπως όλα, ναι, τα βιβλία της Ερνό. Έτσι. Ναι. Ωραία, Σταυρούλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Γεια σας.